Δρύμη τα αντικριτική προς τη Δήμαρχο Καβάλα στη Μήτρα Τσανάκα, με αφορμή τα συνεχή ταξίδια της αλλά και την αδράνεια τελειοποίησης έργων, άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Φίλιππ ανοιχτή πόλη Κωστή Σιμίτσης. Ένα από τα επίσης κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν έντονα στη συνέντευξη τύπου ήταν και η έγκριση της μελέτης διοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας από το αρμόδιο Υπουργείο, που φυσικά δεν έμεινε για σχολίαστη από τον επικεφαλής της παράταξης Κωστή Σιμίτση. Εμείς δεν μπορούμε παρά να είμαστε δυσαρεστημένοι με την απόφαση του κυρίου Τσιρόνη, του Υπουργού υποτίθεται Περιβάλλοντος, του Οικολόγου υποτίθεται Υπουργού, ο οποίος δεν ξέρω με ποια κριτήρια ενέκρινε μία μελέτη την οποία είχε ήδη απορρίψει η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, και είμαι σίγουρος ότι θα απορρίψει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν ποτέ έρθει το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και ως γνωμοδότηση, έστω και ως σκέτο ψήφισμα. Χιλιάδες δαλίκες και αυτοκίνητα γεωταχή εκδρομέων και περαστικών να περνάνε μέσα από την Καβάλα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ζητάμε εμείς ως παράταξη είναι αμέσως να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τέλος πάντων στο αρμόδιο δικαστήριο. Υπάρχει νομική υπηρεσία. Αν δεν μπορεί η νομική υπηρεσία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, το αναγνωρίζουμε αυτό, πρέπει να ανατεθεί σε άλλο δικηγόρο, ο οποίος είναι έμπειρος και γνωρίζει, όπως συνέβη και με την υπόθεση του ΤΑΠ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν τα διόδια. Είναι απολύτως εγκληματικό. Εξίσου σημαντικό ήταν και το γεγονός των σεναρίων περί παραχώρησης σε ιδιώτη του λιμανιού Απόστολος Παύλος, ένα σενάριο το οποίο καταδίκασε αμέσως η παράταξη του κυρίου Σιμίτση. Για μας θα αποτελέσει αιτία πολέμου, κάζους μπέλι, η παραχώρηση σε ιδιώτη του λιμανιού Απόστολος Παύλος, δηλαδή του λιμανιού που βρίσκεται μπροστά στη Καβάλα. Το θεωρούμε απαράδεκτο και μάλιστα υπό τις σημερινές συνθήκες που η χερσαία ζώνη του λιμανιού εκτείνεται και μέσα στην πόλη. Και ζητάμε σε κάθε περίπτωση να το διαχειρίσει αυτό η σημερινή διοίκηση του Δήμου, να αποκλείσει κάθε σκέψη παραχώρησης του λιμανιού Απόστολος Παύλος σε ιδιώτη. Εν κατακλείδη, ο κύριος Σιμίτσης παρουσίασε και τα έργα που τελειοποίησε η παράταξή του όταν ο ίδιος ήταν δήμαρχος, εν συγκρίση με τα έργα που έχουν τελειοποιηθεί με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσω τον όρο κοσμογονία, αν είναι υπερβολικός, αλλά σε σύγκριση με το τι υπάρχει στον διπλανό πίνακα, στον πίνακα τον άδειο της κυρίας Τσανάκα, νομίζω ότι ίσως και αυτός ο χαρακτηρισμός να μην είναι υπερβολικός όσον αφορά αυτά τα πράγματα που κάναμε τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας μας από το 2007 μέχρι το μέσο του 2009.